Ότι προτιμώ εσάς. Όχι, 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 όχι. Με εσάς όχι. Για το οικονομικό επίπεδο. Είχε βγει λοιπόν ο κύριος Στοχάρης και είχε πει ότι είναι ανυπόστατες αυτές οι φήμες. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και ότι είναι δημοσιογραφικά σενάρια και σενάρια επιστημονικής φαντασίας κτλ. Κτλ. Και ξαφνικά το είδαμε στην. Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου με του κράτους. Με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου. Ήμασταν στη Βουλή όταν το είδαμε χθες. Η έκπληξη όλων μας. Ειλικρινά δεν και μπορώ μάλιστα να βρω εξήγηση. Είναι σε δύο σημεία, κύριε Κεδίκο. Τώρα επικαλούμε το δημοσιογράφο. Σε δύο σημεία. Το δημοσιογράφο. Όντως, στην έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους αναφέρεται. Σωστά. Ότι μειώνεται στα 600. Με 28 Φεβρουαρίου δηλαδή, ημερομηνία. Ναι, σχετική διάταξη υπάρχει. Παραπέμπει στο άρθρο 35, στο άρθρο 35 του νομοσχεδίου δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι είναι μία γκάφα. Είναι μία γκάφα όμως που επικοινωνιακά. Δημιουργεί ένα σοβαρότατο πλήγμα στην αξιοπιστία της κυβέρνησης. Και ότι το είχαν σκεφτεί να το κάνουν. Μα, να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, βλέπετε και μόνος σας ότι υπάρχει κάτι το παράλογο. Κάτι αναφέρεται σε μια εισηγητική έκθεση, στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Ένα στοιχείο το οποίο δεν υπάρχει στη διάταξη νόμου. Ξέρετε, μπορεί να έχει γίνει το ανάποδο, να υπήρχε στη διάταξη νόμου και να αφαιρέθηκε τελευταία στιγμή. Αυτό, γιατί αυτό είναι το πιο πιθανό. Κάτω από την πίεση. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Γιατί τότε, ξέρετε, τι είχαμε ακούσει εμείς. Ξέρετε τι είχαμε ακούσει όταν είχαμε ασχοληθεί με το θέμα. Τι λαϊκιστές μας είχαν πει. Ναι. Τι μας είχαν πει όταν βγάζουμε την κοιλιά μας. Κύριε Παπαδάκη, στις συσκέψεις που συμμετείχα ουδέποτε τέθηκε και όταν βγήκε σαν είδηση το ξεκαθαρίσαμε κατηγορηματικά, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Τώρα, πώς μπορεί, ποιος υπηρεσιακός παράγοντας άφησε ή του ξέφυγε αυτήν την αναφορά, αυτό να είστε σίγουροι ότι θα το βρούμε. Επίσης κάτι άλλο, να σας πω τώρα που σας έχουμε μαζεμένους για να μεταφέρετε. Μαζεμένα τα θέματα. Δεν είναι δυνατόν.